Θα σε λιώσω reality. Θα σου πιω το αίμα! Όχι! Νεκταρία. Θα σου πιω το αίμα! Θα πάμε έξω! Αφήστε με! Νεκταρία. Ήθελα να δεις, ήθελα μόνο να ξέρεις! Αφήστε με! Φύγετε όλοι! Φύγετε! Άκουσε με λίγο. Δεν θα κάνεις αφήστε τίποτα. Αφήστε με! Άκουσε με! Δεν θα κάνεις τίποτα. Ακούς, ήθελα απλά να δεις. Θα πάρει το βρώμα. Πάρε Νεκτάρια, σε παρακαλώ. Πάμε. Άντε. Μεγαλύτερη αλήτησα δεν υπάρχει από σένα, Στίχη. Όχι! Μη! Μη! Κέρατο μου μέσα. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε να πάει στη Δήμητρα. Τι έγινε, πώς είσαι? Πώς να με ρε Ματθαίο. Αειδιασμένος είμαι. Μα Θεός ξέρει πώς κρατήθηκα και δεν την έσπασα στο ξύλο. Λοιπόν, έλα πάμε στο σπίτι μου. Πάμε να ηρεμήσεις λίγο. Πώς ξέρατε ότι ήταν μαζί σε αυτό το σπίτι? Εγώ το ανακάλυψα. Το είπα στον Αχιλιά και μου είπε να βάλω να τους παρακολουθήσω. Νεκτάριε, ηρέμησε. Δεν βγάζεις τίποτα με τα νεύρα. Θα σπάσεις το στομάχι σου. Δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι, Αχιλιά. Ήταν ένα σοκ. Νεκτάριε, ψύχρεμα. Να σου βάλω ένα ουίσκι. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Θα το σκοτώσω τον αλήτη. Απορώ πως και συγκρατήθηκα. Και οι άλλοι, η σκρόφα... Ηρέμησε. Νεκτάρια, λυπάμαι πολύ, αδερφέ, αλλά έπρεπε να μάθεις. Θα μένω στην Αλεξάνδρα. Δεν θέλω να τη ξαναδώ. Φοβάμαι τον εαυτό μου. Και η Μαρίνα, πώς θα το δικαιολογήσεις? Κάτι θα σκεφτούμε, αλλά αυτό πρέπει να κάνει. Και εγώ θα μείνω στη Στέλλα. Θεωρώ ότι 2-3 μέρες κανείς δεν πρέπει να πάει στο σπίτι να μείνει. Εγώ πρέπει να πάω στον οποίο. Συγγνώμη. Λυπάμαι πολύ, Νεκτάρια. Η Αλεξάνδρα έμαθε? Όχι. Γιατί το έκανες έτσι, ρε αγάπη μου? Γιατί έπρεπε να μάθει έτσι ο Νεκτάριος? Ρε αγάπη μου, δεν γινόταν αλλιώς. Ο Νεκτάριος παιδευόταν με τύψεις για τη Δήμητρα. Δεν μπορούσε να το κρύβω άλλο. Έπρεπε να μάθει, να δει. Το πιστεύω. Τι θέλεις, ρε αλήτη? Αυτό που έκανες... θα το πληρώσεις πολύ ακριβά, στορκίζομαι. Τελικά έχεις πολύ μεγάλο θράσος, έτσι. Θα σε διαλύσω. Πάτροκλος ήτανε? Ναι. Και πήραμε απειλήσει το κάθαρμα, καταλαβες. Να σας πω κάτι. Θέλω να είσαστε φρόνιμες και υπάκουες τώρα που θα έρθει η κοπελέτσα, όχι να τρομάξει. Α, ήρθε. Όχι, όχι, ήρθε. Καλώς τη. Έλα, πέρασε. Γεια σου, Δανάη. Κάτσε. Έλα να σας συστήσω. Λοιπόν, εδώ είναι η Σοφία. Σοφία, αυτή είναι η Δανάη. Η Δανάη είπαμε ότι θα έρχεται να παίζει μαζί σας. Και αυτή εδώ είναι η αγάπη, είναι η μεγάλη μας. Αγάπη, δώσε το χέρι σου. Χέρι. Κάτσε. Nice to meet you, αγάπη. Yes. We're gonna play together and we'll have a lot of fun, yes. Τι, έτσι απευθείας στα αγγλικά? Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, έτσι. Καλά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Sophia, you're such a cutie. Look what I've got here.
got some gifts. Oh. Yay. Καλά, ε. Κοίτα λίγο τα μάτια της αγάπης. Όλα τα καταλαβαίνει, έτσι. Σε ένα μήνα αυτή θα μιλάει στα αγγλικά φαρσί. Καλά, κόψε κάτι, βρε αγάπη μου. Would you guys like to go to the park, the playground together nearby, so that the girls feel more comfortable when we go together? Yes. Hello? Definitely. Right away. Και μεταξύ μας τα αγγλικά θα μιλάμε τώρα. English, please. Τη συνηθίζανε ήδη, εντάξει, μια χαρά θα τα πάνε. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Όπως ξέρετε, πετάω απόψε για Κρήτη, γι' αυτό ήθελα να πούμε κάποια πράγματα πριν φύγω. Σε μια εβδομάδα θα έχεις επιστρέψει, έτσι. Αυτό ελπίζω, ναι. Λοιπόν, η δουλειά έχει δύο τομείς. Ο ένας αφορά την προσέλκυση επισκεπτών που θα γίνει μέσω τουριστικών πρακτόρων. Ναι, αλλά και από το site που θα φτιάξεις εσύ, όπως αυτό που έχεις φτιάξει στην Κρήτη, ε. Εννοείται, ναι. Ο δεύτερος τομέας, που είναι και πιο σημαντικός, αφορά την υποδοχή των επισκεπτών στο ενοπείο και τις συνοικίες διαδρομές που θα ακολουθήσουν. Θέλουμε να γίνει ολοκληρωμένη η εκμετάλλευση του εινοτουρισμού. Να φτιάξουμε το εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών που μου είπες. Ναι, οκ. Okay. Έτσι θα μπορούμε να συνδυάσουμε την γευσηγνωσία και την αγορά των ελληνικών προϊόντων με την γαστρονομία. Σε μία ώρα από τώρα θα πρέπει να μπεις στο ωραίο αεροπλάνο που σ' αρέσει μαζί με τη μαμά να πάτε στην Κρήτη. Εντάξει, μωρό μου. Σόπα, yeah. Μωρέ, που τα καταλαβαίνει αυτά. Δεν τη βλέπεις. Κοίτα, κοίτα το μάτι της, κοίτα. Όλα τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, Σοφία μου, σε σένα θα τα εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα πάτε στα Χανιά, στο άλλο το σπίτι, μαζί με τη Θεία Βασιλική και σε μία εβδομάδα από σήμερα θα έρθετε πάλι πίσω και θα είμαστε όλοι μαζί παρέα, εντάξει. Δεν πάμε να φτιάξω καμιά βαλίτσα για να προλάβω και τα λέτε μετά. Ναι, εντάξει, αγαπητοί, πάμε να σε βοηθήσω. Είσαι φρόνιμη τώρα που θα πας στην Κρήτη με τη μαμά, εντάξει. Θέλω να είσαι κυρία. Μελίνα! Αγάπη μου, θα αργήσεις, θα χάσεις το αεροπλάνο. Αχιλλέα, η αγάπη δεν είναι στο σπίτι. Τι εννοείς η αγάπη δεν είναι στο σπίτι? Έχω ψάξει όλα τα δωμάτια, δεν είναι πουθενά.